Ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπτα Γιπερντογάν, ζήτησε από το Κοινοβούλιο να παρατείνει το έργο των δυνάμεών του στη Λιβύη για 18 μήνες. Οι τουρκικές δυνάμεις είναι εκεί για να υποστηρίξουν την νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης και να στηρίξουν το λιβικό λαό. Η κίνηση αυτή, πιθανώς, αφορά τη διεύρυνση των προκλητικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας και της προάσπισης του παράνομου μνημονίου. Στον αντίποτα, ο Γενικό Διοικητή του Εθνικού Στρατού τη Λιβύη, στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση Αλ Καράμα τη Λιβύη δεν ήταν ένα κυβερνητικό έργο για τη διαχείριση των υποθέσεων τη χώρα και την παροχή υπηρεσιών στου πολίτε. Αντίθετα, ήταν ο μόνο τρόπο για να δημιουργηθεί ένα ασφαλέ περιβάλλον και να επιτραπεί ελεύθερα στο λιβικό λαό να οικοδομήσει ένα κράτο. Στην ομιλία του, κατά τη διάρκεια τελετή, είπε ότι η επιχείρηση Αλ Παρά τα μεγάλα κέρδη και τα τεράστια επιτεύγματα, το έργο τη οικοδόμηση του Λιβικού κράτου σε συνταγματικά θεμέλια και με λαϊκή βούληση δεν έχει δει ακόμη το φω τη δημοσιότητα. Ο Χάφταρ τόνισε ότι ο LNA δεν θα ξεχάσει ποτέ τι έντιμε και πρωτόγνωρε θέσει του Λιβικού λαού κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου, ο οποίο είχε στόχο να σώσει την πατρίδα από την δημοκρατία και να ανατρέψει το σχέδιο των ανατρεπτικών οργανώσεων. Θέλουμε να επικρατήσει η ειρήνη σε ολόκληρη τη χώρα και να σταματήσει η σειρά των δολοφονιών και τη αιματοχυσία. Ο Χάφταρ τόνισε ότι όλε οι πρωτοβουλίε και οι συμφωνίε που αγνώριζαν το λαό είχαν ω αποτέλεσμα απορροή πλούτου, εξάπλωση τη διαφθορά και απειλέ για την ασφάλεια του έθνου. Προσθέτοντα επίση ότι οι τμήματα τη Δυτική Λιβύη έχουν γίνει αιστεία για τον κατακτητή και έχουν προσλάβει μισθοφόρου. Η Λιβύη έπεσε σε χάο μετά την κατάρρευση του καθεστώτο του μακροχρόνου ηγέτη Μουαμάρ Καντάφη το 2011. Σημειωτέων, η Αλ Καράμα ξεκίνησε το πρωί τη Παρασκευή 16 Μαου 2014 στην πόλη τη Βεγγάζη, κατόπιν εντολή του Χάφταρ. Ξεκίνησε αφού τρομοκράτε διεξήγαγαν μια σειρά από δολοφονίε εναντίον δημοσιογράφων, πολιτικών, ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στρατιωτικού προσωπικού και αξιωματούχων ασφαλεία. Ο φόβο κυρίευσε την πόλη με το Μαύρο Σάββατο στις 8 Ιουνίου 2013 να είναι ένα από τα πιο σοβαρά περιστατικά πριν από την επιχείρηση. Οι διαδηλωτέ δέχτηκαν επίθεση από τι πολιτοφυλακέ Ασπίδα τη Λιβύη με επικεφαλή τον Γουισάμ Μπενχμέιντ, σκοτώνοντα 40 και τραυματίζοντα 154. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.